Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά για το πλήρωμα τον Γιώργο Αναπολιωτάκη Θανάση Τσιούκα, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτου μέτρανε 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Μετά την κυριαρχία τους τόσο στο υπηρετικό ράλι όσο και στο ράλι ΔΕΦ, έχουν μπροστά τους την πρόκληση του 42ου ΙΤΑ και ΚΕΒ ράλι Κρήτης, όπου στόχος βέβαια είναι η διατήρηση της πρώτης θέσης. Προσπαθήσουμε για το καλύτερο, αυτό κάνουμε πάντα. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Έχουμε δουλέψει για αυτόν τον αγώνα, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και το αυτοκίνητό μας. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους όλους τους υποστηριχτές μας, γιατί χωρίς αυτούς σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια και να μας βοηθήσει να αναδειχτούμε κι εμείς. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια των υποστηριχτών μας πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια να έχουμε και 2 κύπελα ασφάλτου στη φαρέτρα μας και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος και τώρα βρισκόμαστε ξανά μπροστά στο πρωτάθλημα Ελλάδος και ευελπιστώ ότι θα τελειώσουμε σε αυτή τη θέση. Σε αυτή την πρωταγωνιστική πορεία το πλήρωμα των Αναπολιωτάκη Τσιούκα έχει την υποστήριξη της Σούπερ Κρέτα Γκάζ και του Σταύρου Κουμουλά. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από την επιλογή που έχουμε κάνει και είμαστε υποστηρικτές του πληρώματος του κυρίου Γιώργου του Αναπολιωτάκη. Είναι μεγάλη χαρά μας που το χόμπι μας και αυτό που αγαπάμε, αφού εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε φυσικά, το μεταδίδουμε στον κύριο Αναπολιωτάκη. Μας συνδέουν χρόνια φιλία με τον κύριο Αναπολιωτάκη και έτσι η χαρά είναι διπλάσια όταν είμαστε και περσινοί πρωταθλητές και φέτος μπροστά στη βαθμολογία. Και αυτά τα 22 πληρώματα που κατεβαίνουν στον μεθαυριανό αγώνα είναι πολύ καλά πληρώματα, είναι όλοι τους έμπειροι, έχουμε και καινούργιες συμμετοχές. Αύριο 1:00 με 4:00 έχει προγραμματιστεί ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων του 32ου ΙΤΑ και ΚΕΒ ράλι Κρήτης, ενώ την Κυριακή στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στις ειδικές διαδρομές Ποταμιές Ασκή και Καστέλη Καλοχωριό, που είναι επαναλαμβανόμενες 3 φορές. Ο αγώνας θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 3:30 στο χώρο του Service Park εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης. Λόγω των ειδικών συνθήκων δεν επιτρέπεται η παρουσία κόσμου σε κανένα σημείο του αγώνα. Βάσει των πρωτοκόλων που ισχύουν και για εμάς και ο κόσμος που δεν θα έρθει, σίγουρα για εμάς είναι πλήγμα. Η ανταμοιβή των αθλητών που τρέχουν και αυτό το πράγμα που μας βοηθάει στο να πάμε το πιο γρήγορα, σίγουρα είναι το χειροκρότημα του κόσμου. Είναι μια πληρωμή εντός εισαγωγικών για εμάς. Ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα πληρώματα και έτσι πρέπει. Να ευχηθούμε να έχουν ένα καλό τερματισμό και έτσι πρέπει. Και ο καλύτερος σας κερδίσει. Όλοι είναι φίλοι. Την ώρα που θα βάλουν τα κράνη, απλά και μόνο θα αγωνιστούν και θα ξανατερματίσουν, θα είναι πάλι φίλοι. Θέλω να δώσω καλή επιτυχία σε όλους και αν το καλύτερο πλήρωμα είναι το δικό μας, τότε ναι, ας κερδίσει.